Με το που γυρίσαμε λοιπόν, αυτά αντιμετωπίσαμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, γιατί δεν θα μας πάρει από κάτω, γιατί υπάρχουν και πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε, να χαιρόμαστε. Και εντάξει, λέμε τώρα ότι γυρίσαμε και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δηλαδή στη Βουλιαγμένη τώρα, τι συμβαίνει, γιατί εγώ μαθαίνω για αφίξεις. Κωνσταντίνος Δάφλος, πού όλα βρίσκεται. Καλοκαίρι, στη δική σου αγκαλιά. Το αγαπημένο παρεμέν. Μου. Οχ, οχ. Ωραία, για ποιος γυρίζει τώρα πίσω στη δουλειά, 29 Αυγούστου, Θεέ και Κύριε, ακόμα καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κωνσταντίνε, πού σε βρίσκουμε, σε φέρνει πίσω ο Βαρκάρης. Έχω συνδεθεί, Χριστέ μου, με τη δουλειά μου ήδη, Μάριον. Εγώ. Καλό μεσημέρι. Είπαμε να έρθεις στην εκπομπή, δεν περίμενα ότι θα έρθεις και με βάρκα, δεν περίμενα ότι θα σε βρω στο κύμα. Λοιπόν, ήμουν το πρωί σήμερα στο νησάκι μου, εδώ κοντά, μην φανταστείς. Ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο, βλέπω open. Λέω αυτό, είναι πολύ beyond. Δεν γίνεται 29 Αυγούστου να γυρίζουμε πίσω. Και έφερα εδώ τον κύριο Θανάση, σε λίγο θα τον δείτε. Βρήκα μία σκούνα της τελευταίας στιγμής και λέω πρέπει να γυρίσω στη δουλειά γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και σιγά σιγά τώρα να δέσουμε κύριε Θανάση να δουλέψουμε. Άμα τα καταφέρουμε. Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θανάση που σε έφερε. Βρήκε τον τρόπο να γυρίσεις. Βλέπω όμως έχεις έρθει με την ομπρέλα σου, με τα καλοκαιρινά σου. Τι να κάνουμε. Προσπαθώ, γιατί βλέπω κι εγώ ότι ο κόσμος έχει τα άγχη του, αλλά ακόμα, επειδή έκανα μέχρι να, ξέρεις, να έρθει και από το νησί. Ναι. Αχ, θα ανοίξω αυτό ρε παιδί μου, τι ωραίο τώρα αυτό. Δεν έχει γυρίσει πάρα πολύς κόσμος, τα πράγματα είναι λίγο χαλαρά. Εδώ στη Βουλιαγμένη η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εντελώς καλοκαιρινό το σκηνικό και θέλω να σου πω, γιατί είμαστε και infotainment, το καταλαβαίνεις, ναι, ότι η θερμοκρασία του νερού είναι στους 26 βαθμούς. Μια βουτίτσα θα την κάνεις. Βλέπω εκεί και τον καπετάνιο προσπαθεί να αυτό... δέσει. Καπετάνιο, θα τα καταφέρουμε, λέτε, θα δουλέψουμε σήμερα. Βοήθα καλέ τον άνθρωπο λίγο. Ας την ομπρέλα. Γιατί ξέρω πώς θα το κάνω. Καλέ, μισό λεπτό. Περίμενε. Κωνσταντίνε, πού ήσουνα, εδώ κοντά. Εδώ κοντά, Άργο Σαρονικό. Άγγετε βαλιτσάκι σου. Ναι. Τι έχεις μέσα? Τα καταφέραμε, παιδιά, δέσαμε. Εντάξει, θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολλά, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε. Αχ, πιάσαμε λοιπόν στεριά για όλους εμάς που έχουμε γυρίσει νωρίς από τις διακοπές, όσοι καταφέραμε και πήγαμε αυτές τις λίγες μέρες για την εργασία μας, να είμαστε κάπως χαρούμενοι που τα έχουμε και αυτά, γιατί δεν είναι πολύ δεδομένα. Και να ευχηθώ να είμαστε καλά, να έχουμε μια τηλεοπτική σεζόν καλή. Πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι τώρα, Μάριον, για πες μου. Είμαστε μια χαρά. Σε περιμένουμε όπως καταλαβαίνεις. Εσύ ακόμη μπορεί να είσαι στο μετέχμιο, δηλαδή δεν έχεις πιάσει πλατό, δεν έχεις, έχεις ήλιο, δεν έχεις φώτα εδώ προβολής. Είσαι με την ομπρέλα σου, με το σορτσάκι σου, παραθύναλος, πάρα πολύ ωραία, γιατί μας δροσίζεις και εμάς με αυτόν τον τρόπο, Κωνσταντίνε. Αλλά σε περιμένουμε και στο γραφείο. Και δεν ξέρω και τι έχεις μέσα στη βαλίτσα. Δεν ξέρω τι φέρνεις, παγωτά. Προμήθειες, τι φέρνεις. Έχω παγωτά, έχω μαγιό. Παγωτά, ναι. Έχω καλοκαιρινές συνταγές και έχω και πολύ ωραία βότανα από το νησί. Θα σου φτιάξω ωραία φαγητά με θυμαρίτσα καταπληκτική. Και σε περιμένω, σε περιμένω. Τώρα τελείωσε η βάρκα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πιάσε ρόδα και έλα γρήγορα. Στον σύλλογο εδώ της Βουλιαγμένης των Ερασιτεχνών Αλιέων που με φέρανε. Γιατί αλλιώς, ναι, θα ήμουν στο νησί και θα έκανα διακοπές. Δεν ήθελα και πολύ. Λοιπόν, έλα κοντά μας. Κωνσταντίνε, καλώς μας ήρθες. Μεγάλη βουτιά. Μέρα μεσημέρι. Έλα. Πολλά. Λοιπόν.